Το ιδιαίτερα έτσι κινητοποιητικό για μένα σε αυτή την ιστορία είναι αυτή η δήλωση σαν summary από το paper του Hellstrom που δίνει το στίγμα αυτού του πρωινού debate όσον αφορά την αντιμετώπιση της θετικής λειτουργίας, δηλαδή συντηρητικά ακόμη ή χειρουργικά. Πραγματικά αυτός ο εκλεκτός ορίζει την ουσία του ζητήματος της επιλογής της θεραπείας, που είναι η γνώση από τη μεριά του γιατρού όλων των εναλλακτικών μεθόδων, η καλή του πρόθεση να ενημερώσει σωστά τον ασθενή, γνωρίζοντας ιδίως τις προσδοκίες που έχει, και η έντιμη ενημέρωση, ώστε ο ασθενής τελικά να αποφασίσει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται σαν ένα μαρτυρημένο φίλο αυτό που γράφει και εδώ. Κάτι πάει να μου πει ότι οθούμαστε στο τέλος να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα τέτοιο. Δηλαδή, σαν να πάει να μας προκαταλάβει την άποψη. Εμένα πολλές φορές με έχει προβληματίσει. Ένα περιστατικό, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και μια φωτογραφία από ένα κύλινδρο πρόθεσης που έβγαινε από τη Βάλανο ή αν ήταν από την ουρήθρα, δεν ξέρω. Στο εξωτερικό ιατρείο, το τακτικό, πριν από πολλά χρόνια στο Ρίο, είδα έναν άντρα 40-42 χρόνων από την Κόρινθο, ο οποίος είχε υποβληθεί σε μια προσθετική στην Αθήνα και ήρθε γιατί κοντεύει να κατουρίσει την πρόθεση. Και έτσι από περιέργεια του πήρε ένα ιστορικό εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να πω τον διερεύνησα, αλλά μου δόθηκε η εντύπωση εκείνη την ώρα ότι είχα απέναντί μου έναν άντρα με μια τυπικότατη ψυχογενούς αιτιολογίας δυσλειτουργία, ο οποίος, ας μου επιτρέψετε τον όρο, είχε συρθεί στο να κάνει μια προσθετική χειρουργική και ερχόταν για να αντιμετωπίσει την επιπλοκή. Και σκεφτόμουν τη στιγμή εκείνη, λέω, πώς ενημερώθηκε πραγματικά ο άνθρωπος αυτός για να οδηγηθεί σε αυτή τη λύση. Από την άλλη μεριά, σχετικά πρόσφατα, ένα περιστατικό ενός άνδρα με σαχαρό διαβήτη τύπου 1, ο οποίος επί πολλά χρόνια έκανε ενέσεις, έφτασε σε σημείο μάλιστα στα μείγματα, τα 3 mg, να παίρνει δόση παπαβερίνης 80 mg συν φεντολαμίνη, συν βεβαιανότατες δόσεις προστάγλανδινης ε1, και ενώ δεν ανταποκρινόταν, ένας συνάδελφος του έδωσε ένα PD5 αναστολέα ημερήσιας χορήγησης, λέγοντάς του, εντάξει, εσύ όμως αυτό θα πρέπει να συνεχίσεις να το παίρνεις, γιατί πρόκειται να σου κάνει και καλό στα συμπτώματα της υπερπλασίας του προστάτη που έχεις. Και λέω, τι γίνεται τελικά. Αυτό που το θεοποιούμε και το βάζουμε σαν μπούσουλα της δουλειάς μας, πόσο στην πραγματικότητα γίνεται. Αυτό έχω την εντύπωση ότι περιμένουν όλοι να το δουν στην αντιπαράθεσή σας σήμερα το πρωί. Δηλαδή, πόσο δομημένη και τεκμηριωμένη είναι η επιχειρηματολογία κάθε ομάδας η οποία προτείνει τη μία ή την άλλη λύση. Είναι σίγουρο ότι θα φύγουμε από την αίθουσα και θα έχουμε ακόμα ενστάσεις περί του αν διαλέξαμε το σωστό. Αυτό που έχει σημασία είναι το εφαγωνίζεστε, το να δώσουμε επιχειρήματα καλά, πιστικά, προς όφελος του ασθενούς. Νομίζω θα ξεκινήσουμε από την ομάδα η οποία υποστηρίζει την συντηρητική θεραπεία. Πολύ ωραία. Ελάτε εδώ και κάνετε τη δουλειά σας. Ο συνάδελφος, ο κύριος Κολίτσας. Καλά το λέω. Ελάτε. Καλημέρα σας. Λίγο πάνω στο... Καλημέρα σας, Νίκος Κολίτσας λέγομαι, δικαιωμένος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Χαίρομαι ιδιαίτερα, θέλω να πω ότι είμαι σε αυτό το σχολείο, πρώτον γιατί τουλάχιστον για εμάς τους δικαιωμένους είναι ιδιαίτερα εκπαιδευτικό, πέρα από την σημερινή παρουσίαση. Είμαι στην ομάδα που θα υποστηρίξουμε για τη συντηρητική θεραπεία του συγκεκριμένου περιστατικού και είμαστε σχεδόν πεπισμένοι ότι είναι η δικιά μας σωστή αντιμετώπιση. Δεν το δείχνετε όμως, δεν το δείχνετε. Πώς ανοίγει. Δεν είμαστε σχεδόν πεπισμένοι, είμαστε πλήρως, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αρχικά θα αναφέρουμε ποιο είναι το περιστατικό μας. Πρόκειται για έναν ασθενή, τον Δημοσθένη, ο οποίος είναι 58 ετών. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο δικηγόρο, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Μαρία, 35 χρονών η Μαρία, αρκετά χρόνια μικρότερη του. Ο Δημοσθένης πρόκειται για έναν ασθενή ο οποίος παίρνει τα τελευταία 5 χρόνια περιστασιακά όμως Viagra
και αυτό, όπως αναφέρει ο ίδιος, για καλύτερα αποτελέσματα. Όχι γιατί πραγματικά έχει πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον για καλύτερα αποτελέσματα. Τον τελευταίο χρόνο όμως φαίνεται ότι παρόλο την αυξημένη δόση του Viagra στη μέγιστη δόση στα 100 mg, φαίνεται να μην τον ικανοποιεί. Δοκίμασε επίσης και τους υπόλοιπους αναστολής των φωσφοδιαστεραστών, όπως σε άλλες Λεβίτρα, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, όπως αναφέρει. Πριν πάμε παρακάτω, συγγνώμη λίγο. Αυτό το εδώ και 5 χρόνια χρησιμοποιεί περιστατικά Viagra για καλύτερα, ισχύει? Ξέρουμε τι κάνουν οι PDE5 στον υγιή πληθυσμό? Λοιπόν, υπάρχει μόνο μία δημοσίευση πάνω σε αυτό, η οποία είναι placebo control, από το group του Γιώραν Βάρντι από το Ισραήλ, που δείχνει όντως, το European Urology, που δείχνει όντως ότι είναι πολύ πιο εύκολες οι στήσεις, πολύ καλής ποιότητας, πολύ πιο συχνές κτλ. Δηλαδή, έχει ένα enhancement effect. Και είναι η μόνη δημοσίευση, placebo control. Υπάρχουν και άλλες 3 δημοσίευσεις, οι οποίες δεν είναι ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο. Συγγνώμη, αλλά απλώς να ήταν ευκαιρία. Ευχαριστώ. Ωραία. Συνεχίζοντας στην διερεύνηση και στη λήψη του ιστορικού του δημοσθένη, καταλήγουμε ότι πρόκειται για ένα ασθενή ο οποίος έχει έναν ήπιο σαχαρόδη διαβήτη, ο οποίος όμως ελέγχεται ικανοποιητικά μόνο με δίαιτα. Είναι υπερτασικός και την τελευταία δεκαετία λαμβάνει ένα αλφα-μέα. Και πρόκειται για έναν καπνιστή, ο οποίος καπνίζει περίπου 20 τσιγάρα ημερησίως. Από τον εργαστηριακό του έλεγχο, ο βιοχημικός δεν έδειξε ιδιαίτερα ευρήματα. Η τεστοστερόνη ορού πρόκειται για μια τεστοστερόνη, η οποία η τιμή του είναι οριακά φυσιολογική, στο κατώτερο φυσιολογικό όριο. Και από τον απεικονιστικό έλεγχο, το Ντόπλερ έδειξε μέγιστη ταχύτητα στην γκρίζα ζώνη, μια ήπια φλεβική διαφυγή. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μια καλή ανταπόκριση στο αγκυροδραστικό φάρμακο. Ξεκινώντας, εμείς θα πούμε το εξής. Πώς ορίζουμε καταρχήν την αποτυχία των αναστολέων των φωσφοδιαστερεστών, αν υπάρχει μια ομοφωνία παγκοσμίως για τον ορισμό της αποτυχίας? Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται για μια αδυναμία επίδειξης ικανοποιητικής στήσης κατόπιν επαρκούς ρεθισμού, τουλάχιστον για 4 φορές. Κατευθείαν από τον ορισμό, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ασάφειες. Πρώτον, τι σημαίνει ικανοποιητική στήση για τον καθένα μας, και δεύτερον, για το ποιος είναι ο βαθμός του ικανοποιητικού ρεθισμού που χρειαζόμαστε για την επίδειξη της στήσης. Ερχόμενοι να πούμε κάποια γενικά πράγματα γιατί αποτυγχάνουν οι αναστολές των φωσφοδιαστεραστών. Και φαίνεται ότι είναι 5 παράγοντες εκείνοι οι οποίοι παίζουν ρόλο στην αποτυχία τους. Πρώτον, το φάρμακο αυτό καθ' αυτό. Ίσως η επιδείνωση της αισθητικής λειτουργίας με την πάροδο του χρόνου. Ακόμη, παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή, παράγοντες σχετιζόμενοι με τον θεράποντα, παράγοντες σχετιζόμενοι με τη σύντροφο. Φαίνεται απευθείας, τουλάχιστον για το συγκεκριμένο περιστατικό το δικό μας, ότι 3 από τους 5 παράγοντες δεν έχουν τουλάχιστον αξιολογηθεί πλήρως, δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. Και λέγοντας για τους παράγοντες σχετιζόμενους με τον ασθενή, θα πρέπει να αναλογιστούμε το εξής. Το πρόκειται για έναν ασθενή 58 ετών, δικηγόρο, πετυχημένο στην εργασία του, αλλά ζει μέσα σε ένα έντονα στρεσογόνο περιβάλλον, θέλει να καθημερινά να πετυχαίνει νίκες και να αντιμετωπίζει τα διάφορα προβλήματα που έχει. Μην ξεχνάμε ότι έχει μια νέα γυναίκα που θεωρεί υποχρέωσή του να την ικανοποιεί. Μια γυναίκα 35 χρονών που ίσως του αυξάνει το άγχος για να την ικανοποιεί. Τέλος, πρέπει να πούμε ότι την φαρμακευτική αγωγή δεν την έλαβε κατόπιν ιατρικής συμβολής. Έτσι, μόνος του πήρε τα φάρμακα. Οπότε δεν πήρε και όλες τις οδηγίες για τη σωστή χρήση. Δεχόμαστε όμως ότι παρόλα αυτά έκανε σωστή χρήση των φαρμάκων. Παράγοντες σχετιζόμενοι με τη σύντροφο. Δεν ρωτήσαμε καν τη σύντροφο αν η ίδια ικανοποιείται με τις σεξουαλικές επιδόσεις του άντρα της. Δηλαδή αν τις θεωρεί ικανοποιητικές. Μην ξεχνάμε, τουλάχιστον το ιστορικό έχουμε, ότι πρόκειται για μια γυναίκα η οποία είχε μια εγκυμοσύνη, έχει ένα μικρό μωρό. Οπότε το τελευταίο χρονικό διάστημα ίσως πιθανότητα και η ερωτική της επιθυμία να είναι μειωμένη. Είναι κάποιοι παράγοντες που δεν έχουν διερευνηθεί. Αυτοί οι παράμετροι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη πριν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι αναστολές των φωσφοδιαστερεστών έχουν αποτύχει. Και ακόμα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Στους παράγοντες εκείνους που σχετίζονται με την προσωπικότητα του ανθρώπου. Είπαμε ένας δικηγόρος ο οποίος θέλει να πετυχαίνει νίκες. Νίκες εναντί πολλών αντιδίκων, φαντάζομαι. Ναι. Αυτό ρωτήθηκε και μεταφράστηκε σε μια επιθυμία να πετυχαίνει και σεξουαλικές νίκες εναντί πολλών συντρόφων. Διερευνήθηκε
το τι ακριβώς σεξουαλικό, τι ακριβώς μοντέλο σεξουαλικής ζωής θέλει ο άνθρωπος από εδώ και πέρα. Φανταζόμαστε ότι το θέλει, γιατί πρώτον πήρε το μη φαντάζεστε, συνάδελφε, έχετε παρουσιάσει το προφίλ του αρρώστου. Μην το φαντάζεστε, το έχετε παρουσιάσει. Το έχουν παρουσιάσει, ναι, αλλά έχετε, το περάσατε λίγο γρήγορα. Όχι, είσαι. Αυτό λέμε, ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που πήρε το Viagra για καλύτερες επιδόσεις. Πηγαίνετε λίγο πίσω στα slides. Είναι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται να έχει επιτυχημένη σεξουαλική ζωή. Όπως έδειξε και στην αρχή το ιστορικό, είναι ένας άνθρωπος που έχει σχέσεις όχι μόνο με την παρούσα γυναίκα του, έχει και άλλες εξωσυζυγικές θέσεις και προφανώς είναι ένας άνθρωπος που θέλει να είναι. Κύριε, περιμένει. Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Όχι. Δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο. Έχει φανεί στην παλιότερη του ζωή. Στην παλιότερη του ζωή. Στην παλιότερη του ζωή. Στην παλιότερη του ζωή έχει δοκιμάσει εκτός. Μισό λεπτό. Κύριε, περιμένει. Παρακαλώ. Νομίζω ότι δικαιούται ο κύριος Αδαμάκης να περάσει την ένσταση ότι θέλει ξανά να διαβάσει το ιστορικό με τις διαφάνειες. Βέβαια δικαιούται. Ωραία. Οπότε να πάνε πίσω οι διαφάνειες. Όχι. Δεν θέλουμε να εννοούμε. Να πάνε πίσω. Θα χαλάσουμε λίγο τον ερμό του συναδέλφου. Ούτως ή άλλως θα έρθουν. Κύριος Μανούσακας, νομίζω ότι θα το παρουσιάσει. Δεν υπάρχει θέμα. Επομένως, έχουν πιαστεί θέματα τέτοια από εσάς. Ωραία. Οπότε σας τα πάρουμε τότε. Έχετε το χρόνο όλο. Ζητώ συγγνώμη για την παρέμβαση. Ένας άλλος κάθε να ρωτήσει εδώ. Για την εκτίμηση του ψυχολογικού προφίλ που μιλήσαμε. Καταρχάς, ένας άντρας ο οποίος ικανοποιεί 4 ή 5 διαφορετικές γυναίκες. Δεν αναφέρεται. Δεν τις ρωτήσαμε, αυτός το λέει. Δεν τις ρωτήσαμε, αλλά θα έχει πρόβλημα, γιατί υπήρξε ισχυρισμός του ότι έχει πρόβλημα με την σύζυγό των 35χρονη. Έτσι. Θα έχει πρόβλημα. Επειδή έχουμε και την σεξολόγο, θα ήθελα να την κλέψω στο κλαμπ μας για να μας πει αυτό τουλάχιστον. Αν υπάρχει ζήτημα έχοντας 5 διαφορετικοί συντρόφους, είναι με τη μία να έχει κάποιο άγχος, όπως διατυπώθηκε ότι με τη σύζυγο που είναι νέα, οι γραμματέες του δεν είναι νέα. Εμείς δεν είπαμε ότι έχει άγχος γιατί την έννοια, αλλά το βάζουμε σαν μία παράμετρο. Το θέτουμε σαν παράμετρο, οποίο δεν έχει ψυχολογικό υποβαθρό του. Πού παίζει γραμματέας εδώ? Εγώ πάντως θέλω να δηλώσω ότι φοβήθηκα πραγματικά, γιατί η θέληση ενός αρρώστου να ικανοποιήσει το μισό λεκανοπέδιο Αττικής πραγματικά είναι μια σοβαρή ένδειξη για να βάλουμε παιδική πρόθεση. Δεν είναι η θέληση, είναι η σταθερή του ζωή. Κάτσε μωρέ, μην προτείνεις, δεν φτάσαμε εκεί πέρα ακόμα τώρα. Πας να κάνεις μια ολοκληρώσουν διαφήμιση αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, προχωράμε, γιατί από ό,τι φαίνεται η μεριά των αντιδίκων μας έχει επεξεργασμένο σκεπτικό και δεν θα πρέπει να το... Είναι η στρατηγική τους τέτοια λόγω ένδυας επιχειρημάτων. Δεν πρέπει να το προϊονίσουμε. Πάμε. Ωραία. Λέγοντας ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη αν πραγματικά απέτυχαν οι αναστολές των φωσφοδιαστερατών. Ακόμα όμως και αν απέτυχαν, ποιος μας λέει ότι απέτυχε συντηρητική θεραπεία εξ ολοκλήρου. Απέτυχαν μόνο, αν το δείχνουμε, το οποίο εμείς το θέτουμε υπό αμφισβήτηση, μόνο να στολίσουν φωσφοδιαστεραστών. Θα πρέπει συγχρόνως, εμείς έχουμε έτσι αρκετές ακόμα θεραπευτικές επιλογές στην φαρέτρα μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ασθενή. Πρώτον, τροποποίηση παραγόντων κινδύνου. Και λέγοντας αυτό, εννοούμε. Έχουμε ένα ασθενή ο οποίος καπνίζει. Αν θα μπορούσαμε ίσως να ελαττώσει το κάπνισμα, να βάλουμε μια σωματική άσκηση στην καθημερινότητά του. Αν μειώσουμε το βάρος, ακόμα και από μελέτες, οι οποίες δεν θα σταθούμε ιδιαίτερως, αλλά υπάρχουν, το γνωρίζετε, ότι δρούν ευεργετικά στην αισθητική λειτουργία. Μια καθημερινή άσκηση. Ακόμα υποστηρίξη του ασθενούς. Δεν ξέρουμε αν το οργανικό υπόστρωμα πλέον είναι τόσο έντονο. Ίσως δεν πρέπει να υποεκτιμάμε το γεγονός ότι μιας έτσι πιθανής συνυπάρχουσας ψυχογενής δυσλειτουργίας. Στο έτσι, ψυχολογική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει την εκπαίδευση του ασθενούς, να δούμε το τι προσδοκίες έχει, αν είναι ρεαλιστικές οι προσδοκίες, τι έχει, τι ζητάει από τη θεραπεία του, ακόμη η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Αν το άγχος επηρεάζει, έτσι, τεστ άγχος, αν επηρεάζει τόσο πολύ την στήση του. Αν πρόκειται για ένα πρόβλημα του ζεύγους, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού. Αν αυτός ή η γυναίκα του έχουν έτσι προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Πώς συμμετέχει η γυναίκα στο ερωτικό παιχνίδι. Συγγνώμη, επειδή δεν καταλαβαίνουμε εκεί πέρα γουσουδού, γουσουθού, τι είναι αυτά. Ναι, είπαμε, είναι γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και η θεραπεία του ζεύγους. Γουσουδού δεν λέγεται. Γενικό στρατηγείο, εντάξει. Και θα τη στέλνετε στο δικαστήριο την ψυχολόγο.
στα δικαστήρια. Θα τις στέλνετε, γιατί είναι, έχουν το ωράριο ότι είναι busy. Είναι εξάλλου, θα πρέπει να πούμε η σύγχρονη και αντιμετώπιση στις εποχές μας ότι πέρα από τον ουρολόγο χρειαστεί τέτοια ασθενείς να αντιμετωπίζονται και από ψυχολόγο. Μια παράλληλη και υποστηρικτική θεραπεία. Έτσι. Εντάξει, μπορεί ο ψυχολόγος να μην βοηθάει στην παιδική πρόθεση μέσα στο χειρουργείο, αλλά τουλάχιστον στις θεραπείες της δικιάς μας που προτείνουμε. Να τις στέλνετε στο κηλικείο του. Έτσι. Θα πριν να προχωρήσουμε. Όταν θα βάλετε την παιδική πρόθεση, πού θα τον βλέπει η ψυχολόγος? Όταν θα βάλετε την παιδική πρόθεση, πού θα τον βλέπει η ψυχολόγος? Στις εναλλακτικές θεραπείες πριν προχωρήσουμε, μπορούμε να πούμε το εξής. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το τι επιθυμεί ένας άντρας, τι προσδοκά από την θεραπεία αυτήν καθ' αυτή γενικότερα. Αν προσδοκά την ίαση, την ευχαρίστηση, φυσικότητα, έλεγχος της στήσης, τη διάρκεια, τον αυθορμητισμό, αναπαραγωγή, όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη πριν από κάθε θεραπεία. Γυρνώντας τώρα στις εναλλακτικές θεραπευτικές θεραπείες ή τις επικουρικές τέλος πάντων, μπορούμε να πούμε το εξής. Ότι μια συστηματική καθημερινή χορήγηση των BD5s ίσως να είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Σε συνδυασμό ακόμα και με την κατ'επίκληση χορήγηση του φαρμάκου. Δηλαδή να έχουμε καθημερινή θεραπεία και όταν χρειάζεται μια μεγαλύτερη δόση, όταν πρόκειται πριν από σεξουαλική επαφή, μια μεγαλύτερη δόση του φαρμάκου. Ακόμη, μελέτες έχουν δείξει ότι συνδυασμός ανδρογών με PD5 ίσον να αυξάνουν την ανταπόκριση του φαρμάκου. Ασθενείς που ήταν προηγουμένως non-responders, τελικά έγιναν responders. Τεστοστερόνη δεν πρέπει να δώσουμε έτσι. Ελαφρά την καρδία, καλό είναι να ρωτήσουμε τον ασθενή αν επιθυμεί δεύτερο παιδί. Η εξωγενής χορήγηση τεστοστερόνης αποτελεί αντισυλληπτικό για τον άντρα. Τότε εναλλακτικά μπορούμε να δώσουμε είτε LH είτε ανθρώπινη χωριακή γονατοτροπίνη. Συνεχίζοντας, μπορούμε να πούμε το εξής. Ακόμα και από την διαγνωστική προσέγγιση του ασθενούς με τον Ντόπλερ, είδαμε ότι οι ενδοσυραγκώδεις ενέσεις δρούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Οπότε θα μπορούσαμε να δώσουμε και μια ενδοσυραγκώδης ένεση. Έτσι, η συνδυασμένη θεραπεία όλων θα μπορούσε να βοηθήσει. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να πω το εξής. Στην Ελλάδα, ίσως και το πίστευα και εγώ και συνεχίζω να το πιστεύω, ότι τις αντλίες κοινού τους έχουμε ξεχάσει εντελώς. Εμείς είχαμε την ευκαιρία 6 μήνες πριν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων να έχουμε καλεσμένο από το Χιούστον τον Αμερικάνο ανδρολόγο-ουρολόγο, τον Γιάνγκ, ο οποίος ανέφερε τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία και από την εμπειρία του στο ιατρείο, ότι πολλοί ασθενείς σε ένα ποσοστό σχεδόν 40% προτιμούσαν τις αντλίες κενού εφόσον τους είχαν εξηγηθεί πώς να τις χρησιμοποιούν και θεωρούσαν ότι είχαν ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Έχουμε κάποιες από τις μελέτες που αναφέρουν ότι είτε η ψυχολογική υποστήριξη είτε η επίδραση της άσκησης βοηθούν στην ανταπόκριση των φαρμάκων αυτών, ή το συνδυασμός με τη τεστοστερόνη, με ανδρογόνα, οι ενδοσυραγκώδεις ενέσεις. Συνεχίζουμε. Βλέπουμε επίσης ακόμη μια μελέτη που οι συμβουλές και η αύξηση της δόσης επιδρούν άμεσα και έχουν μια επίτευξη άριστου θεραπευτικού αποτελέσματος σε μια έτσι συνδυασμένη προσπάθεια χορήγησης σιλδενοφύλης. 23% δεν είναι άριστο αποτέλεσμα. 3%. Συνεχίζουμε παρακάτω και συνεχίζουμε λέγοντας καταλήγως να πούμε το εξής. Οι παιδικές προθέσεις τώρα. Ερχόμαστε στην αντίπαλη ομάδα κατά κάποιο τρόπο. Είναι άμερες επιπλοκών. Θα μπορούσαν να έχουν άμεσες και απότερες επιπλοκές. Ακόμα πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Ότι η επίτευξη της στήσης παρακάμπτει την φυσιολογία της στήσης εντελώς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής. Ότι πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη θεραπεία. Καταστρέφεται όλος ο ενδοσυραγκώδης ιστός. Οπότε σε πιθανή αποτυχία των παιδικών προθέσεων, ο ασθενής είναι τελειωμένος. Δεν έχουμε εναλλακτική λύση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει ένα ζαχαρόδι διαβήτη, ο οποίος ναι, μεν τώρα ελέγχεται σε ικανοποιητικό βαθμό και με δίαιτα, αλλά στην πορεία, στα 2-3 χρόνια, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο ζαχαρόδι διαβήτης αποτελεί προδοσιακό παράγοντα ανάπτυξη λοιμόξεων. Καταλήγοντας, θέλω να πω το εξής. Για τις παιδικές προθέσεις, σημαντικό ρόλο παίζει η γυναίκα. Ποια είναι η δική της αντιμετώπιση στο θέμα. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια γυναίκα 35 ετών, η οποία πραγματικά μπορούμε να πούμε το εξής. 35 χρόνων, ποιον κάνει έρωτα. Κάνει έρωτα με την παιδική πρόθεση ή με τον άντρα της. Έτσι, πόσο ποθητή αισθάνεται. πόσο ποθητή αισθάνεται η γυναίκα αυτήν, γνωρίζοντας ότι ο άντρας της ανά πάσα ώρα και στιγμή και με την οποιαδήποτε γυναίκα μπορεί να έχει στήσει.
Έτσι. Και από την άλλη μεριά, ο άντρας αυτός, ένας επιτυχημένος άντρας, 58 χρονών, πόσο ικανοποιεί το αίσθημα της αυτοβεβαίωσης και της αυτοικανοποίησης. Κύριε συνάδελφε, πραγματικά συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας και χαίρομαι γιατί μπορέσατε και, και βρήκατε έστω και ασπρόμαυρες φωτογραφίες από τέτοια προβλήματα. Γιατί πραγματικά πρέπει να πήγατε πολύ πίσω για να βρείτε τέτοιες εικόνες. Να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω κάτι. Ασπρόμαυρες όσον αφορά μάλλον την πρόθεση σκοφάντησης, ο κ. Σαδαμάκης χρησιμοποιήσει τον όρο παρά τοποθετήθηκε χρονικά. Να ρωτήσω, αυτό το προφίλ της συντηρητικής πρότασης που έχετε κατά νου να προτείνετε στον αρρωστό σας, το έχετε διερευνήσει εσείς σαν γιατροί. Κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτό από έναν άνδρα, ασθενή, άνδρα, αυτού του προφίλ, αυτής της ψυχολογίας δηλαδή, πόσο προσδοκάτε ότι αυτό το μοντέλο θα γίνει αποδεκτό από τον συγκεκριμένο ασθενή, με αυτό το παρελθόν και με αυτό το παρόν στην ερωτική του ζωή. Πέτρο, ναι. Συγγνώμη, αλλά επειδή είναι πολύ ύπουλη η άλλη ομάδα, νομίζω ότι τώρα αν τοποθετηθούμε, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν τις ιδέες μας. Λοιπόν, δεν χρειάζεται. Κρατάμε έχουμε την ερώτηση, λοιπόν. Έχουμε φαντασία. Ωραία, κρατάμε την ερώτηση για μετά. Κάτι άλλο πριν ξεκινήσει η ομάδα, η δεύτερη επιχειρηματολογή. Πάμε λοιπόν.